Φίλες και φίλοι του Εξλίμπρης, καλώς ήρθατε και στο απόψινό μας επεισόδιο. Σήμερα δεν θα σας μιλήσω για βιβλίο, όμως θα σας μιλήσω για κανάλια στο YouTube και συγκεκριμένα θα σας μιλήσω για τα κανάλια που προσπαθώ τουλάχιστον να παρακολουθώ, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και τα οποία μου αρέσει όποτε έχω χρόνο να παρακολουθώ και να βλέπω. Τα κανάλια αυτά έχουν όλα ως κεντρικό τους θέμα το βιβλίο. Δεν έχω βάλει μέσα κανάλια εκδοτικών οίκων ή συγγραφέων, τουλάχιστον που ασχολούνται μόνο με τα βιβλία τους, που επίσης παρακολουθώ κάποια από αυτά. Και εδώ θα σας έχω μόνο κανάλια τα οποία έχουν σχετικά πρόσφατο και τακτικό περιεχόμενο, όχι κανάλια ανενεργά. Θα ήταν σωστό να σας παιδεύω με κανάλια τα οποία δεν μπορείτε να έχετε μια αλληλεπίδραση στο παρόν. Και δεν θέλω να πω πολλά. Να πω όμως το εξής, ότι μπορεί να έχετε κι εσείς κάποιο κανάλι στο YouTube, μπορεί ακόμα να είσαστε εγγεγραμμένοι στο δικό μου κανάλι και για τον ΑΒ λόγο να μην έχω απομέλεια ή από οτιδήποτε, να μην έχω προσέξει ότι έχετε εγγραφή, να μην έχω προσέξει καν ότι έχετε κανάλι με βιβλίο, ή γενικά να έχετε κάποιο κανάλι που θεωρείτε ότι το περιεχόμενό του θα με ενδιαφέρει ή ότι αξίζει να το συστήσω και εγώ με τη σειρά μου στους φίλους, μη διστάσετε να μου στείλετε ένα μήνυμα, ανθρώπινο είναι, και να μου πείτε ότι είσαστε κι εσείς δημιουργός στο YouTube ή booktuber, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και με χαρά να σας παρακολουθήσω και εσάς. Τώρα, αν όντως ήδη έχουμε γνωριστεί και δεν είναι το κανάλι σας στη λίστα, τότε, διότι να σημαίνει ότι το ξέχασα, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, ή έχετε πολύ καιρό να βγάλετε περιεχόμενο, πάνω από μήνα θα έλεγα να βάλετε περιεχόμενο, επομένως δεν το έχω εδώ πέρα σε αυτά που θέλω να παρουσιάσω στους φίλους μου. Να πω ότι βέβαια ο χρόνος που μοιράζεται ανάμεσα σε Instagram, Goodreads και YouTube, επομένως και συλλέγω προτάσεις βιβλίων και από τα τρία μέσα, επομένως μπορεί πολλές φορές να μην έχετε πάει με σε αλληλεπίδραση με τους άλλους booktuber, αλλά σίγουρα είμαστε εκεί και παρακολουθούμε ο ένας τον άλλο. Ας μην σας καθυστερώ όμως άλλο, ας πάμε να δούμε τα κανάλια που το Εξλίμπρης παρακολουθεί και θα χαρεί να παρακολουθήσετε και εσείς. Το πρώτο κανάλι που θα παρουσιάσουμε λοιπόν για σήμερα είναι το αγαπημένο μου Βιβλιοσκόλικες, που είναι ένα από τα μέρη του γνωστού καναλιού spoileralert.gr που ασχολείται με πολλά πράγματα. Οι Βιβλιοσκόλικες με την αγαπημένη μας Σπυρού είναι το μέρος του site εκείνο που γίνεται κριτική των βιβλίων. Συνδέει φιλία με τα παιδιά του spoileralert και ειδικά με τη Σπυρού. Ήμασταν κοντά από τα πρώτα βίντεο και σαφώς αξίζει κάθε φορά να τους παρακολουθήσετε, και όχι μόνο για βιβλία και για άλλα, αλλά εδώ για τα βιβλία τους Βιβλιοσκόλικες είναι ένα από τα πρώτα κανάλια τα οποία έχω παρακολουθήσει. Ένα επόμενο και πιο πρόσφατο κανάλι που μου άφησε πάρα πολύ καλές αφήνει ακόμα δηλαδή πολύ καλές εντυπώσεις είναι το Once Upon a Book YouTube Channel, όπου έχουμε τον Πασχάλη κυρίως, δευτερευόντως που και που έχουμε και guest star τη Στέλλα, και μας παρουσιάζουν πολλά βιβλία και τωρινά και παλαιότερα, και πολλά πράγματα, μιλάνε για πολλά για τις εμπειρίες τους με την ανάγνωση και τα βιβλία, με ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο θα έλεγα στυλ. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το Πυθαγόριο Θεώρημα, ο γνωστός booktuber και συγγραφέας πλέον Πυθαγόρας Ελευθεριάδης, μιλάει στο Πυθαγόριο Θεώρημα το κανάλι του, μιλάει φυσικά κυρίως για βιβλία, όχι όμως φυσικά, λέει και κάποια άλλα πράγματα, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα που έχει να μας πει για βιβλία, και φυσικά έχει πολλούς και φανατικούς θα έλεγα
θαυμαστές. Ένα από τα κανάλια που, από τα πιο δημοφιλή θα έλεγα κανάλια του ελληνικού BookTube. Ένα πολύ ιδιαίτερο κανάλι είναι το Laura's Book, όπου η νεαρή Laura μας παρουσιάζει βιβλία με ιδιαίτερο στυλ, με μπρίο και σίγουρα ευελπιστώ να παραμείνει πολλά χρόνια στο BookTubing και να τη δούμε να εξελίσσεται στα διάφορα είδη τα οποία θα διαβάζει. Ένα πολύ γλυκό και πολύ τρυφερό κορίτσι που φέρνει νιάτα, να το πω έτσι, στο χώρο μας. Μετά, η κυρία Μαρία Λιάκου με τις ιστορίες βιβλίων έχει πάντοτε κάτι ιδιαίτερο να πει στους ακροατές του YouTube και ευελπιστώ πραγματικά να συνεχίσει γιατί έχει πολύ ωραίες και μεστές παρουσιάσεις. Μετά, ένα από τα γνωστά και αγαπημένα κανάλια, βιβλιαράκια, η Ευελίνα μας παρουσιάζει τις διάφορες περιπέτειές της, θα έλεγα, με τα βιβλία, κάνει πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις και μας μιλάει πάντοτε για τα βιβλία που διαβάζει. Στο ίδιο μήκος σχήματος, θα έλεγα, και η Fantasy Lab, η Αγγελίνα, με την οποία μοιραζόμαστε μεγάλη αγάπη, αρκετά από τα αγαπημένα μας στο φανταστικό και η οποία είναι αρκετά ενεργή και κυρίως θα έλεγα με βιβλία του φανταστικού. Η Book Fairy Tale επίσης πολύ γνωστή και αγαπημένη. Έχουμε διάφορα βίντεο που σχετίζονται με βιβλία, πάντα έχει να μας προτείνει, κάνει και συχνά διάφορα live στο Instagram όσοι την παρακολουθείτε και πιστεύω ότι είναι από τις πιο αγαπημένες μας φωνές. Λίγο πολύ όλοι αγαπημένοι είμαστε, έχει σημασία. Λοιπόν, μετά Μάγδας, η φίλη μας η Μάγδα που έχει αρκετά, μας έχει κάνει κάποια νερά λόγω υποχρεώσεων, αλλά παραμένει ενεργή και συχνά μας μοιράζεται μαζί μας τις προτάσεις της. Μετά έχουμε τη Μαρίνα, ενεργή και εδώ και στο Instagram, παρουσιάζει και αυτή πάρα πολλά βιβλία που διαβάζει, μοιράζεται τις σκέψεις της με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο με εμάς. Φέδρα The Nerd, που κάπου ασχολείται και κάτι έχει γράψει, βρείτε κάπου και στο Instagram, θα βρείτε περισσότερα, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά παρουσιάζει και αυτή πάρα πολλά βιβλία, αλλά και σειρές θα έλεγα, μιλάει για πολλά, αλλά είναι κανάλι που και αυτό επικεντρώνεται στα βιβλία και σχολιάζει με όμορφο τρόπο την βιβλιοπαραγωγή, τουλάχιστον αυτά που προλαβαίνουμε όλοι να διαβάζουμε. Η Έλενα Ζέλιν, λοιπόν, η οποία προσπαθεί να μοιράσει το χρόνο της ανάμεσα σε ανάγνωση και σε εγγραφή. Δεν ξέρω, εγώ εύχομαι να τα καταφέρνει και τα δύο, αλλά πάντα καταφέρνει και φέρνει και φάτα κατά το δυνατόν βίντεο στο BookTube και με ωραίες προτάσεις βιβλίων. Πάμε στο Κώστα Σαλτσίλ, μιλάει για βιβλία κυρίως φαντασίας, θα έλεγα σχεδόν αποκλειστικά φαντασίας μέχρι τώρα και προσπαθεί να εμβαθύνει σε αυτά. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, αν θέλετε και άλλες προτάσεις για βιβλία φαντασίας, να επισκέψετε το κανάλι του τακτικά. Φαντασάδε σίγουρα το ξέρετε έτσι κι αλλιώς.
μετά έχουμε τη Μαρία, τη μικρή βιβλιοφάγο, τακτική παρουσία στο BookTube αλλά και στο Instagram. Μας παρουσιάζει με πολύ όμορφο τρόπο τα βιβλία που διαβάζει, τα βιβλία που θέλει να διαβάσει, και όπως οι περισσότεροι έτσι και αυτοί, μάλλον θέλει να διαβάσει περισσότερα από ό,τι καταφέρνει. Αλλά όχι, είναι πολύ καλή και με ωραίο και με πρόγραμμα, προσπαθεί να είναι παραγωγική σε αυτό που κάνει. Μετά ένα ιδιαίτερο κανάλι με την έννοια ότι είναι ένα αγγλόφωνο κανάλι, δεν έχει list geek. Είναι ένα αγγλόφωνο ελληνό, από Έλληνα φυσικά, booktuber, αγγλόφωνο κανάλι, ασχολείται αποκλειστικά θα έλεγα με το φανταστικό στις διάφορες εμφανίσεις του, εκδόσεις του, εκφάνσεις του φανταστικού. Και έτσι, αν δεν έχετε πρόβλημα, που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα τα αγγλικά που χρησιμοποιεί, έτσι, και έχετε ενδιαφέρον για hard fantasy, να το πω έτσι, νομίζω ότι είναι το ιδανικό κανάλι να παρακολουθείτε. Έτσι πιάνει όλα τα είδη του φανταστικού και θα έλεγα με επαγγελματικό τρόπο. Στη συνέχεια έχουμε μία παρέα από με παρέα από κοπέλες, το έχουν φτιάξει το Tic Tac Books, ανεβάζουν και αυτές τακτικά βίντεο και παρουσιάζουν και παλαιότερα και νεότερα και κλασικά από όλα τα είδη βιβλίων, εναλλάσσονται ή πολλές φορές και κάνουν και συζητήσεις μαζί. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο κανάλι που έχουν πάρα πολύ ωραίο ρυθμό και στις παρουσιάσεις τους και σε όλα. Στη συνέχεια θα δούμε και θα κλείσουμε με το κανάλι της Δανάης Ιμπραχήμ, η οποία είναι βέβαια και συγγραφέας, έχει γράψει τα δύο βιβλία του Θησαυρού της Δαμασκού και από και επόμενα φυσικά, και η οποία όμως μιλάει και γενικότερα για βιβλία και μιλάει με ένα ιδιαίτερο μπρίο θα έλεγα και με πολύ ωραίο στυλ για βιβλία αλλά και για πολλά θέματα που απασχολούν τόσο το BookTube όσο και το Bookstagram. Πραγματικά είναι κεφάτο κανάλι και είναι πάντοτε αλληλεπιδρά πάρα πολύ και στα δύο μέσα. Αυτά λοιπόν ήταν τα κανάλια τα οποία ήθελα να σας δείξω. Πιστεύω ότι καλύπτουν μια ευρία γκάμα αυτό που λέμε BookTube ή αυτό που λέμε φιλαναγνωσία και πιστεύω ότι ανάμεσα σε όλα σίγουρα θα βρείτε κάποιο ή κάποια τα οποία θα είναι και του δικού σας στυλ, των δικών σας προτιμήσεων και θα το παρακολουθείτε και θα λεπιταράτε με αυτό και εσείς τακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο.